Σιβού θα κάνει το γέμισμα, το πλασέ, ο Φελτχούιζεν θα σταματήσει το πλασέ του Σισε. Μπροστά του ο Καντέ. Η παλιά στον χώρο για τον Ράγιος, κατέβασε τα κουνάκι. Ο Καμαρά, το σουτ τώρα έξω. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι, στο 17 για την ανόρθωση. Καλό με μία, ωραία για τον Ζωάο Βίκτορ. Ο Σισε στον Μπράνιτς, η σέντρα του Κροάτη, κεφαλιά από τον Φαμπρίτσιο. Η μπάλα έσκασε στην περιοχή, το σούτ και πάλι από τον Καμαρά αυτή τη φορά. Η μπάλα είχε την ίδια κατάληξη με προηγουμένως. Άφησε πλεονέκτημα ο Νικολάου στο μαρκάρισμα του Σίντελφελτ. Τζαίλστον για τον Μαρκάσα, θα δοκιμάσει το πόδι του, αλλά θα αστοχίσει. Και τον Καμαρά να περνάει και πάλι για τον καλό, ανεβαίνει ο Σισε. Θα κάνει το σούτ. Θα φύγει η μπάλα αρχικά με δεύτερη προσπάθεια. Θα μαζέψει. Καλό. Πέρασε πολύ ωραία ανάμεσα από Φαμπρίτσιο και Μαρκάσα. Ο Καλό, η κάθετη παλιά ήταν αυτή που τα χάλασε, γιατί ο Καλό έκανε εξαιρετικό γύρισμα. Ήταν και πιο μπροστά, όπως βλέπετε. Ο Ράιος. Το φάουλ εκτελέστηκε γρήγορα. Με συγχωρείς τον Ζήφορε. Η σέντρα καλή. 1-0. Ο Ράφα Λόπες, αυτός που ανοίγει το σκορ για την Ομόνοια στο 56. Στην πρώτη ευκαιρία της Ομόνοιας στο παιχνίδι. Εξαιρετική σέντρα πάντως από τον Τζαίλσον, μισό γκολ. Ο Ράφα Λόπες την κάρφωσε στα δίχτυα στο 56. Εδώ εξαιρετική σέντρα, καθυστέρησε να βγει το μαρκάρισμα από τον Σιβού. Και 1-0. Καντέ, έκανε κίνηση ο Μαρκάσα, το σούτ του Μαρκάσα άστοχο. Η Ομόνοια μας μπροστά τώρα. Ο Ντάρμπισαϊαρ με πλάτη στο τέρμα, δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία για την Ομόνοια να κλειδώσει την νίκη. Εδώ κοιτάξτε με πλάτη, βρίσκει όσο χώρο χρειάζεται με το σώμα του για να δοκιμάσει το πόδι του. Σημαδεύει το μακρινό δοκάρι, το παραθυράκι, αλλά το δοκάρι σύμμαχος του Αρούς και της ανόρθωσης στη φάση. 4-4. Το πέρασμα για τον Λιάντρο Γκονζάλες. Απέφυγε τον Σιβού. Να δούμε τον Αργεντινό. Θα σεντράρει, θα σουτάρει περισσότερο. Ο Καντέ που βρίσκει χώρο και προχωρεί. Φτάνει έξω από την περιοχή. Το πέρασμα για τον Λιάντρο Γκονζάλες. Το γύρισμα. Τάκλιν αποτελεσματικό. Ο Παλάνκα ψάχνει και πάλι τον Άλβες. Βγήκε Φελτχούιζεν. Σταμάτησε το γύρισμα του Βραζιλιάνου. Άλλαξε με τον Πράνιτς. Η πάσα για τον Ντουγκλάο. Πράνιτς στην περιοχή ο Ντουγκλάο. Θα πέσει. Τίποτα λέει ο Νικολάου. Δεν βρήκε μπάλα ο Ντάρμπισαϊαρ. Το κάνει σε δεύτερο χρόνο. Αλλά ο Καντέ θα ξαναπεράσει στο γήπεδο. Και εδώ η προηγούμενη φάση. Όχι. Πήγε να το εκμεύσει εκεί ο Ντουγκλάο. Βλέπετε, πατάει τον Κατελάρη και πέφτει. Στο έκτο και τελευταίο λεπτό μπήκαμε. Μπράνιτς στο κόρνερ. Η κεφαλιά, ο Φελτχούιζεν 1-1. Ισοφαρίζει με τον Ντουγκλάο στο έκτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων η ανόρθωση. Το έχει ξανακάνει εφέτος. Ξανά το κόρνερ του Μπράνιτς. Η κεφαλιά του. Η πρώτη που έγινε από τον Ζωάο Βίκτορ, χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Φελτχούιζεν. Και ο Ντουγκλάο, χωρίς αντίπαλο, την σπρώχνει στα δίχτυα και κάνει το 1-1. Ξανά και ξανά το γκολ της ισοφάρισης για την ανόρθωση.